Η σημερινή ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας είναι στην καλύτερη περίπτωση αναντίστοιχη των συνθήκων και των προτεραιοτήτων που ίδια η επικαιρότητα θέτει. Την ώρα που ο Θεσσαλικός Κάμπος, κύριε Υπουργή, παραμένει πνιγμένος στη λάσπη, που στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων από τις διάφορες φωνικές καταστροφές προστέθηκαν τουλάχιστον άλλοι 15 άνθρωποι, την ώρα που ολόκληρα χωριά παραμένουν θαμμένα στα λασπόνερα, με τους κατοίκους να βυθίζονται στην απελπισία και να ξεχυλίζουν δικαιολογημένα από οργή, η κυβέρνηση θέτει στις προτεραιότητές της τη στελέχωση της δικαστικής αστυνομίας. Αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση. Ορόσημο για τη χώρα το χαρακτηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση τη στελέχωσή της ως το τέλος του έτους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτά έχετε ως ορόσημα για τη χώρα. Και όχι τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, τις αναγκαίες υποδομές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ορόσημο έχετε τη στελέχωση ενός ακόμα κατασταλτικού μηχανισμού, γιατί τέτοιος μηχανισμός είναι και η δικαστική αστυνομία. Εξάλλου, αυτά τα χαρακτηριστικά της πέφτεται να ενισχύσετε με το παρόν νομοσχέδιο. Και δεν αποτελεί βέβαια για σας ορόσημο η στελέχωση της πυροσβεστικής, των δασικών υπηρεσιών, η στελέχωση και ο εξοπλισμός των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, των κέντρων υγείας, που τώρα, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας, έχουν να διαχειριστούν μια πραγματική υγειονομική βόμβα. Ήδη εμφανίστηκαν τα πρώτα στίγματα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, δερματικών μολύνσεων, ενώ υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι για διάδοση μολυσματικών ασθενειών σε έναν ήδη εξαντλημένο πληθυσμό που ζει μέσα στα λιμνάζοντα νερά, με νεκρά ζώα σε αποσύνθεση, με κουνούπια, με έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού. Για το οποίο βέβαια, ποια ήταν η παρέμβαση της κυβέρνησης? Να βάλει πλαφόν στο μαυραγωρητισμό. Μαυραγωρητισμός με κρατική σφραγίδα. Τη στιγμή που η πρόσβαση στο καθαρό νερό είναι η πρωταρχική επισήμανση που κάνουν όλοι οι επιστήμονες για την αποφυγή διάδοσης ασθενειών, ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι αυτό να το παρέχει δωρεάν. Έλεος. Αυτό είναι το ελάχιστο κοινωνικό αγαθό που οφείλεται να προσφέρετε. Όλα αυτά δεν είναι τα ορόσημα της κυβέρνησης, όπως δεν είναι βέβαια ούτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους διάφορους που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυταπάτες για το χαρακτήρα της, ακόμα και για τη δυνατότητα φιλολαϊκής διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί μέρος του προβλήματος, μαζί βέβαια με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, αποτελεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που συστηματικά απορρίπτει ως μη επιλέξιμες τις δαπάνες για την αντιπλημμυρική προστασία, με ευρωπαϊκές οδηγίες άλλωστε όριζε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σχέδια που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, διακρίνοντας περιοχές που στερούνται σημασίας, παραδείγματος χάρη αραιοκατοικημένες περιοχές ή ακατοίκητες περιοχές ή σε περιοχές με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Τέτοια είναι άραγε στα χωριά στο Θεσσαλικό Κάμπο. Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Γι' αυτό και η τροπολογία για την αποκατάσταση των υποδομών που φέρνει το Υπουργείο είναι όχι μόνο ανεπαρκής, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγει το δρόμο για να στηθεί για άλλη μια φορά ένα φαγοπότι των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων σε βάρος βέβαια των επιγουσών λαϊκών αναγκών. Αυτά είναι λοιπόν τα ορόσημα που καθορίζουν το αστικό κράτος, ένα κράτος εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του, ανίκανο να τον προστατεύσει, αλλά βέβαια απ' την άλλη πολύ φιλικό και ικανό να προστατεύσει τις ανάγκες και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως ξέρετε, κύριοι της κυβέρνησης, εκεί που το αίσθημα του αβοήθητου και του εγκαταλελειμμένου από το αστικό κράτος λαού κυριαρχεί, εκεί που επιλεκτικά ανίκανος κρατικός μηχανισμός κυβερνήσεων και τοπικής διοίκησης μετατρέπει ακόμα και ένα ποτήρι νερό σε πολυτέλεια, εκεί το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» και το ελπιδοφόρο μήνυμα που αυτό εκπέμπει ακτινοβολεί για άλλη μια φορά μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμμια.
με τη συγκινητική συμβολή των εργατικών σωματείων, των ομάδων του ΚΚΕ, άλλων εθελοντών που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή για βοήθεια. Εκεί λοιπόν, σε μια ακόμα μεγάλη καταστροφή, αποδεικνύεται ότι ο λαός δεν έχει άλλο δρόμο για να ορθοποδήσει, παρά μόνο μέσα από την οργάνωση, την αλληλεγγύη και τον αγώνα του. Για να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς και όχι τον γνωστό εμπεγμό που ανακοινώνει κάθε φορά η κυβέρνηση και βέβαια της πραγματικά αντιπλημμυρικής προστασίας του. Αυτά είναι λοιπόν τα ορόσημα για το λαό και για τη διεκδίκηση αυτών των οροσήμων το ΚΚΕ είναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή διεκδικώντας τα μέσα και έξω από τη Βουλή. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το δικό σας περιβόητο ορόσημο. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση με το προσψήφιση νομοσχέδιο, ένα σχεδόν χρόνο μετά την ψήφιση του αρχικού νόμου της ίδρυσης της δικαστικής αστυνομίας. Μάλιστα, ξέρετε κύριε Υπουργή, κατά τραγική σύμπτωση και η συζήτηση εκείνου του αρχικού νόμου είχε έρθει αμέσως μετά τις τραγικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, στη Λέσβο, τη Δαδιά, την Ηλία, όμως και τότε άλλες ήταν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Γιατί ακόμα και στον τομέα της δικαιοσύνης δεν ιεραρχείται τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν για την πλήρωση των τεράστιων κενών στην κάλυψη των οργανικών θέσεων των δικαστηρίων, ιδίως των δικαστικών υπαλλήλων, αφού οι προσλήψεις μέσω της σχολής δικαστών είναι ζήτημα αν αναπληρώνουν ακόμα και τον αριθμό αυτών που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και όχι βέβαια των ήδη τεράστιων κενών. Σας ανέφερα χαρακτηριστικά και στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, και δεν κάνετε κανένα σχόλιο επ' αυτού, σχετική απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων του Νομού Λέσβου, Δικαστικών Υπαλλήλων του Νομού Λέσβου, για την πραγματικά τραγική κατάσταση υποστελέχους που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες της και παρόλα αυτά, στη νέα σχολή μέσω της Σχολής Δικαστών, προκηρύχθηκε μόλις μία θέση για να καλύψει αυτές τις οριακά λειτουργούσες υπηρεσίες. Ούτε βέβαια κόπτεστε για τη βελτίωση της κτηριακής και συχνά άθλιας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής, με αποτέλεσμα οι λαϊκές υποθέσεις να χρονίζουν. Φυσικά, άλλη ήταν η σπουδή σας στην επιτάχυνση των υποθέσεων επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εκεί έχετε ήδη φροντίσει να συγκροτήσετε ανάλογα πολυτελή τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας. Αντί λοιπόν για αυτά, σήμερα έρχεστε να επιταχύνετε τη στελέχωση ενός θεσμού, για τον οποίο έχουμε ήδη αναλυτικά τοποθετηθεί και έχουμε επισημάνει τον αντιδραστικό του χαρακτήρα και μάλιστα σήμερα ρίχνεται ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στον αστυνομικό τομέα αυτού και τελικά στην περαιτέρω ενίσχυση των κατασταλτικών χαρακτηριστικών του. Βεβαίως, αυτές οι προτεραιότητες που θέτεται είναι τελικά απολύτως συμβατές με τη στόχευση για μια αποτελεσματική λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης, όχι όμως για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, για τους οποίους η δικαιοσύνη γίνεται συνεχώς όλο και πιο εχθρική και απρόσιτη, αλλά για την επιβολή της αντιλαϊκής νομοθεσίας σε όφελος πάντα των επιχειρηματικών ομίλων και διαφόρων μεγαλοσχημώνων για την ποινικοποίηση των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Ειδικότερα, είχαμε επισημάνει στη συζήτηση του αρχικού νομοσχεδίου ότι το σώμα αυτό θα λειτουργεί όχι ανεξάρτητα, αλλά σε συντονισμό και συμπληρωματικά με την ελληνική αστυνομία, η οποία διατηρεί βασικό ρόλο στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στις περιφερειακές υπηρεσίες, εμείς καταρχήν έχουμε εκφράσει τις ενστάσεις μας, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για λειτουργίες και καθήκοντα, ιδίως αυτές που αφορούν τον πολιτικό τομέα, που θα έπρεπε να ανατίθενται σε έναν πιο ανεξάρτητο φορέα. Καθώς οι υπάλληλοι της δικαστικής αστυνομίας δεν έχουν έστω και αυτά τα εχέγγυα του δικαστικού λειτουργού. Πρόκειται για υπαλλήλους που υπόκεινται στον υπαλληλικό κώδικα και μάλιστα σε ένα πιο αυστηρό υπηρεσιακό καθεστώς υπαγωγής,
γεγονός που δεν διασφαλίζει την αναγκαία για τα σημαντικά αυτά καθήκοντα ανεξαρτησία. Πράγματι βέβαια και δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ανάγκη για συγκροτημένη και θεσμοθετημένη παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, αφού η υπάρχουσα κατάσταση με τους κάθε φορά διοριστέντες πραγματογνώμονες είναι εξίσου προβληματική. Ωστόσο, τέτοιου είδους υπηρεσίες πρέπει να ανατεθούν σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο δεν θα υφίσταται όμως τις εξαρτήσεις, τις υποχρεώσεις και τις πιέσεις πολλές φορές που απορρέουν από την αστυνομική του ιδιότητα και την ιεραρχική δομή ενός αστυνομικού θεσμού. Αντίστοιχα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους η αποκλειστική ανάθεση των προκαταρκτικών εξετάσεων προανακριτικών και ανακριτικών καθηκόντων στην υποσυγκρότηση δικαστική αστυνομία. Διότι οι ανακριτικές πράξεις με αυξημένη ενδεχομένως τυπική νομιμοποίηση σε ένα εντός εισαγωγικών αποστηρωμένο περιβάλλον δεν συνεπάγονται απαραίτητα την επιτάχυνση των διαδικασιών ούτε βέβαια και την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Αντίθετα, δεν μπορούν να αποκλειστούν κίνδυνοι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων από περιπτώσεις αυθαιρεσίας. Βεβαίως, η κύρια δικαιολογητική βάση που τίθεται για την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών με προσωπικό που θα συνδυάζει επιστημονικά και λειτουργικά εχέγγυα με την αποκλειστική απασχόληση και εξειδίκευση. Φυσικά, τα επιστημονικά και λειτουργικά εχέγγυα που απαιτούνται για τη συνδρομή σε αυτό το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών δεν τα εξασφάλιζε ούτε η προανακριτική λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας λόγω του διτού της ρόλου, αλλά και των εξαρτήσεων και της γενικά, κατά κάποιο τρόπο, ατελέσφορης εποπτείας από τις εισαγγελικές αρχές. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να ανατίθενται σε θεσμούς με τα μεγαλύτερα δυνατά πάντα εχέγγυα ανεξαρτησίας και επιστημονικότητας, όπως είναι η δικαστική λειτουργή, και σίγουρα όχι σε έναν θεσμό ο οποίος λειτουργεί με στρατιωτική ιεραρχία και δομή. Σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση επιταχύνει τη συγκρότηση και τη λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας, ιδιαιτέρως του αμιγώς κατασταλτικού τμήματος αυτής. Η πρεμούρα της, και επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, προφανώς συνδέεται πέρα από τη γενική αντιδραστική στόχευση που αναφέραμε παραπάνω και με την διακηρυγμένη πρόθεση και του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης βέβαια, να εκτείονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μέρος της ποινής από πολίτες που καταδικάζονται, ακόμα και για μικρότερης απαξίας αδικήματα, με σχετική τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία έχει ήδη εξαγγελθεί. Αυτό είναι ένα μέτρο αντιδραστικό, με δεδομένη μάλιστα και την άθλια κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις υπερκορεσμένες φυλακές της χώρας, που μπορεί βέβαια να χρησιμοποιείται και εκφοβιστικά απέναντι στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και την ποινικοποίησή τους. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι προετοιμάζεται, κύριε της κυβέρνησης, το έδαφος για κάποιο είδους κυνηγούς κεφαλών κατά τα αμερικάνικα πρότυπα. Είναι πράγματι εξόφθαλμη λοιπόν η βαρύτητα που δίνεται στο κατασταλτικό τμήμα του θεσμού, με τη διαφοροποίηση στην πρόσληψη προσωπικού σε αναλογία 4:1 του αστυνομικού έναντι του πολιτικού τομέα, 600 θέσεις προβλέπονται για τον αστυνομικό έναντι, 150 μόλις για το πολιτικό τμήμα, και το οποίο μάλιστα θα προσλαμβάνεται όχι με γραπτό διαγωνισμό μέσω του ΑΣΕΠ, που θα εξασφάλιζε προφανώς και μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια, αλλά σύμφωνα αλλά με μια ιδιότυπη, όπως χαρακτηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση, προβληματική θα πούμε εμείς, διαδικασία μοριοδότησης, η οποία απλώς θα εποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ για τα μάτια του κόσμου. Και ξέρετε, επισημάνθηκε και κατά την ακρόαση των φορέων από τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, αποτελεί πρόκληση η επιλογή αυτή της διαδικασίας,
όταν σε ανάλογο αίτημα των δικαστικών υπαλλήλων να προτιμηθεί μια παρόμοια διαδικασία για την επίγουσα πρόσληψη χιλίων υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν άμεσα ένα μόλις μέρος των τεράστιων κενών που υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε λίγο. Ο προκάτοχός σας, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο, τότε μας εγκαλούσε ότι κλείνουμε το μάτι στην αδιαφάνεια. Τώρα τελικά νομοθετείτε μια αδιαφανή διαδικασία? Ή μήπως είναι σήμερα μεγαλύτερη βαρύτητα στη στελέχωση ενός ακόμα αστυνομικού θεσμού από την κάλυψη των τεράστιων κενών σε δικαστικούς υπαλλήλους σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας? Είναι ενδεικτικά όλα αυτά, ακόμα αν θέλετε και για το χαρακτήρα του θεσμού, η θέσπιση ως τυπικών προσόντων των υποψηφίων του αστυνομικού τμήματος πιστοποίησης με πτυχία στελέχους υπηρεσιών ασφαλείας, στελέχους ασφαλείας προσώπων και υποδομών, ακόμα και ανάλογων ΙΕΚ. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλετε να προσλάβετε και να στελεχώσετε τη δικαστική αστυνομία με πρώην σεκιουριτάδες. Όπως βέβαια και η τουλάχιστον προβληματική, ακόμα και για τη διάκριση σε βάρος των γυναικών, μοριοδότηση με επιπλέον μονάδες σε υποψηφίους οι οποίοι επηρέτησαν σε διάφορα, στο στρατό, σε διάφορα σώματα ασφαλείας κλπ. Ακόμα εισάγεται και μια πρόσθετη προβληματική διάταξη για την προστασία των υπηρετούντων στη δικαστική αστυνομία από κάθε αντίσταση, απήθεια κλπ., που μπορεί βέβαια να οδηγήσει σε κατάχρηση, δίνοντας εγγύηση ασφαλείας ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ενδιαφερομένων. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής και των άρθρων το νομοσχέδιο για τη στελέχωση της δικαστικής αστυνομίας. Τέλος, μόνο σε σχέση με τη διάταξη που αφορά τη νομική βοήθεια, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας στον τομέα αυτό κρατάει πραγματικά το ρεκόρ των εμβαλωματικών λύσεων. Έχει καταντήσει η νομική βοήθεια σαν το γεφύρι της Άρτας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Αντί από την πρώτη στιγμή να προτάξετε τη στελέχωση με επαρκές προσωπικό του ΤΑΓΔΙΚ, όπως σας είχαμε κατ' επανάληψη επισημάνει, προκειμένου να μπορεί σε μόνιμη βάση να καθαρίζει άμεσα τις αμοιβές όλων των εμπλεκομένων δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, των πολύπαθων δικαστικών διερμηνέων, επιλέγετε διάφορα ημίμετρα και τελικά μέχρι να εξοφλήσετε τις συσσωρευμένες παλιές υποθέσεις μαζεύονται βουνό οι επόμενες. Ξέρετε και οι αντοχές στον εμπεγμό έχουν ένα όριο και αυτό έχει ξεπεραστεί προπολού. Σας καλούμε επιτέλους να δώσετε μια οριστική λύση, αν δεν θέλετε να υπονομεύσετε άλλον έναν θεσμό που αν μη τι άλλο επιχειρεί να προστατεύσει έστω στοιχειωδώς τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας, δίνοντάς τους κάποια δυνατότητα πρόσβασης στην εντελώς, κατά τα άλλα, απρόσιτη για αυτούς δικαιοσύνη. Για τις τροπολογίες και για τις βουλευτικές που κατατέθηκαν και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και για τις υπουργικές, θα μιλήσω στην δευτερολογία μου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.